Σας εύχομαι καλή αθλητική χρονιά, υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Σήμερα είναι μια μέρα για τις κληρώσεις των πρωταθλημάτων μας. Θέλω να αρχιθώ εις τόλου που έχετε θέσει για τα σωματεία μας να αγωνιστούμε. Να αναφερθώ και να επισημάνω για τρία πράγματα. Όπως γνωρίζετε, το πρωτάθλημα αρχίζει την μετεπόμενη Κυριακή, 22 του μηνός. Θέλω να πω ότι για τις δύο κατηγορίες, την Α κατηγορία, τους προπονητές που πρέπει να έχετε, πρέπει να έχουν δίπλωμα UEFA Β, στη Β κατηγορία UEFA C, και από του χρόνου και η Γ κατηγορία και οι υποδομές θα θέλουν διπλώματα προπονητών, να προσλαμβάνετε προπονητές με διπλώματα στις υποδομές και στη Γ κατηγορία UEFA C. Φέτος, παρότι τις πιέσεις που δεχτήκαμε από την ΕΠΟ, δεν το δεχτήκαμε εμείς σαν διοίκηση, διότι δεν σας είχαμε ενημερώσει. Λοιπόν, σας το λέω από φέτος, έχετε μια ποδοσφαιρική χρονιά μπροστά σας, για να μεριμνήσετε του χρόνου και στη γάμα κατηγορία, αλλά και στις υποδομές, θα έχετε τους προγραμματούς προπονητές. Να πω ότι οποιοδήποτε μπαράζ διεξαχθεί τέλος του πρωταθλήματος θα πρέπει το γήπεδο να διαθέτει άδεια, το έχουμε βάλει και στην προκήρυξη. Γήπεδο δηλαδή χωρίς άδεια δεν θα μπορεί να διεξαχθεί μπαράζ. Να πω ότι δεν θα ανεχθούμε κρούσματα βίας, όχι καλές συμπεριφορές, ιδιαίτερα απευθύνομαι στις γηπεδούχες ομάδες ότι πρέπει να φιλοξενούνται τους αντιπάλους όπως θα έχετε απέτηση να τα φιλοξενούν όταν παίζετε στον γήπεδο των άλλων. Πέρσι είχαμε ένα συμβάν όχι τόσο καλό στην Πετρούπολη που εντάρει η αποστολή της αντίπαλης ομάδας του Μικρασιατικού. Φέτος, αν ξανά έχουμε τέτοιο συμβάν, σας λέω ότι η ομάδα θα φύγει από το πρωτάθλημα για ένα μήνα. Εάν προφυλακιστεί η ομάδα και δαχτεί αντίπαλη ομάδα σε γήπεδο, η ομάδα, να ξέρει, γηπεδούχος που την έδιρε, θα φύγει για ένα, για ένα μήνα από το πρωτάθλημα. Οι δύο πρωταθλητές μας στην Α κατηγορία ανεβαίνουν κατηγορία, πάνε στη Γ' Εθνική, υποβιβάζονται τέσσερις, συν, δηλαδή δύο από κάθε όμιλο, συν οι ομάδες που θα υποβιβαστούν από τη Γ' Εθνική κατηγορία. Δηλαδή, αν υποβιβαστούν δύο, θα πέσουν έξι ομάδες. Αν υποβιβαστεί ένα, θα πέσουν πέντε. Αν υποβιβαστούν τρεις, θα πέσουν εφτά. Η άλλο στην πίτα κατηγορία είναι εξωματεία. Οι πρωταθλητές ανεβαίνουν και οι δεύτεροι, αν έχουν μεγαλύτερη διαφορά από δύο πόντους, ανεβαίνει απευθεία ο δεύτερος. Αν έχει δύο ή ένα πόντο, πέσει παράς ο δεύτερος. Στη γάμα κατηγορία φέτος αλλάζει το καθεστώς. Θα διεξαχθεί σε τρεις ομίλους η γάμα κατηγορία των 16 ομάδων. Θα έχουμε μπαράζ, ο πρώτος με τον έκτο, ο δεύτερος με τον πέμπτο και ο τρίτος με τον τέταρτο. Ο πρώτος με τον έκτο θα παίξει μπαράζ αν έχει 6 βαθμούς. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά, ανεβαίνει απευθείας ο πρώτος. Ο δεύτερος με τον πέμπτο, εάν έχει 5 βαθμούς, θα παίξει μπαράζ. Και ο τρίτος με τον τέταρτο, αν έχει 4 βαθμούς. Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, ανεβαίνει απευθείας. Θέλω να τονίσω ότι θα ξεκινήσουμε σχολή διαιτησίας. Διαιτήσεις θα είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αν είχε κάποια παιδιά που σταματήσανε
το ποδόσφαιρο, μπορείτε να τους παροτρύνετε, να έρθουν να γραφτούν και να γίνουν διαιτητές. Και πρέπει τα σωματεία να παροτρύνουν αθλητές να γίνουν διαιτητές για να έχουν διαιτητές να πλησιάζουν τα πρωταθλήματα. Όπως και πάλι και παρατηρητές. Να παροτρύνετε ανθρώπους που τους αρέσει η μπάλα και το ποδόσφαιρο και θέλουν να βλέπουν αγώνες, να έρθουν να τους εγγράψουν στο σώμα των παρατηρητών. Θέλω να πω και για τα τουρνουά, αυτά τα ανεξάρτητα που διεξάγονται, προτεραιότητα για τα σωματεία μας είναι να δηλώνουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης. Δεν νοείται κάποιο σωματείο να δηλώνει ένα τμήμα στην ΕΠΣΑ και πέντε στα ανεξάρτητα τουρνουά. Πρώτα πρέπει να καλύπτονται τα πρωταθλήματα της Ένωσης και μετά, εάν κρίνετε εσείς ότι έχετε κάποια πλεονάσματα σε ποδοσφαιριστές, τότε να δηλώνετε. Ακόμη δεν έχουμε έρθει σε συμφωνία με τους κυρίους αυτούς που διοργανώνουν τα ανεξάρτητα τουρνουά. Εάν δεν έρθουμε σε συμφωνία, είναι απαγορευτικό για εσάς να δηλώσετε στα τουρνουά αυτά. Θα έρθετε όλα τα τμήματά σας στην Ένωση. Θα βγάλουμε ανακοίνωση να σας ενημερώσουμε αν θα συλληφθούν οι κύριοι αυτοί με εμάς ή όχι. Για τους μικρούς γνωρίζετε, τρεις μικρούς στα πρωταθλήματα η κάθε ομάδα γεννηθέντε στο 99 και νεότεροι και η μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί είναι από το 80, μέχρι το 82 γεννηθέντες. Δηλαδή το 81 δεν έχει δικαιώμα να παίξει. Δεν έχω κάτι άλλο να σας τονίσω. Θα δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Νικόπουλο που είναι ο αρμόδιος για το πρωτάθλημα να συνεχίσει. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Να έχουμε όλη υγεία να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ. Και εμείς και τα παιδιά που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Με λιγότερη βία και περισσότερο θέαμα. Να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους που είναι παρόντες. Να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους που είναι παρόντες. Τους δημοσιογράφους και να υπολογίσουμε σε εσάς. Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα σχετικά με τη διαδικασία. Τα πρωταθλήματά μας ξεκινάνε όλα στις 22 Σεπτεμβρίου, είναι γνωστό αυτό. Και λίγο ο προγραμματισμός είναι για να λήξουν στις 10 Μαΐου. Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθεί σε 2 ομίλους των 16 ομάδων, της δεύτερης κατηγορίας σε 3 ομίλους των 16 και της τρίτης κατηγορίας επίσης σε 3 ομίλους των 16. Ο προγραμματισμός είναι να μην διεξαχθούν αγωνιστικές, δηλαδή να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα. Για την Α και Β κατηγορία στις 29 Δεκάτου, δηλαδή για τα Χριστούγεννα, 5 Πρώτου, δηλαδή τα Φώτα, 2 Μαρτίου που είναι η Καθαρά Δευτέρα και 19 Απριλίου που είναι το Πάσχα. Για την τρίτη κατηγορία, τη Γ κατηγορία, οι αρχές θα είναι 22 Δεκεμβρίου και 29 Δεκεμβρίου, δηλαδή Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου και Πάσχα 19 Απριλίου. Το πρόγραμμα έχει φτιαχτεί ώστε να υπάρχει περιθώριο σε περίπτωση που κάποια αγωνιστική έχει πρόβλημα. Υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη προκειμένου να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό από τη Β στη Γ κατηγορία, ότι υποβιβάζονται ο 15ος και ο 16ος από κάθε όμιλο και ένας από τους τρεις που θα καταλάβουν τη 14η θέση και όλα αυτά για την περίπτωση που δεν υπάρχει υποβιβασμός από ανώτερη κατηγορία. Να ευχηθώ και πάλι. Α, και επίσης να πω για το θέμα των μεταδόσεων και των λήψεων στιγμιοτύπων από τους αγώνες. Πρέπει να ξέρετε, γιατί έχει κιόλας ανακοινωθεί, ότι κάθε λήψη στιγμιοτύπων, βιντεοσκόπησης, όπως η κάθε αναμετάδοση, είτε με ήχο είτε με εικόνα από το κήπεδο, με βάση το κανονισμό και το καταστατικό της ΕΠΟ, ανήκει προς εκμετάλλευση στην Οικία Ένωση, δηλαδή στην ΕΠΣΑ. Ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όποιος ενδιαφέρεται να βιντεοσκοπεί
να υποβάλει εγκαίρως το αίτημα και να καταβάλει βέβαια το αντίστοιχο παράβολο που προβλέπεται για την περίπτωση. Το λέω γιατί έρχονται αιτήματα τελευταία στιγμή, Παρασκευές και Σάββατα, και αναγκαζόμαστε για να είμαστε τυπικοί να κατεβαίνουμε στην αίθουσα, παιδιά, και δεν είναι και τόσο σωστό. Λοιπόν, πρώτη κατηγορία. Ξεκινάμε την κλήρωση, θα δίνουμε και υπάρχουν σωματεία που θα πάρουν και ειδικό κλειδαριθμό, επειδή υπάρχει ένα θέμα με κοινή έδρα. Θέλω να πω επίσης ότι στις πρώτες δύο αγωνιστικές το σωματείο ΑΕ Ηράκλειο, επειδή το γήπεδο δεν είναι κλειστό λόγω έργων, έχει ζητήσει να παίξει τις δύο πρώτες αγωνιστικές εκτός έδρας. Ο κλειδάριθμος, το λέω από τώρα για να μην δημιουργηθεί θέμα, ο κλειδάριθμος ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτό, έγινε δεκτό το αίτημα του ΑΕ της Ηρακλείου. Ο κλειδάριθμος που αντιστοιχεί σε αυτό είναι ο κλειδάριθμος 9. Και επειδή θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας, αυτόματα από το Ηράκλειο παίρνει το κλειδάριθμο 9 και η Νέα Ιωνία το κλειδάριθμο 1. Όπως όποιον να το διαπέσουν. Θα καλούνται οι πρώτες 8-8 τα σωματεία και θα κατατάσσονται σε ομίλους, στους δύο ομίλους Α και Β. Ορίστε, τι εννοείται, ποιος θα αποφάσει. Έδωσε παραπολιτήριο ο Δήμος. Τι έψε το αποφάσισε. Τι είναι το αποφάσισε. Το Ιράκ έδωσε. Προσωρινά έδωσε, ναι. Δεν θα είναι γιατί τους αγώνες δεν θα είναι. Πάντως έχει δώσει παραπολιτήριο. Ο προηγούμενος Δήμος, όχι ο προηγούμενος. Ρέξτε τα μόνοι σας. Έχουν συνέχεια επίμενη παιδιά για παράβα. Του πάει προηγούμενος. Ακούστε να σας πω κάτι. Όλα τα σωματεία έχουν το ίδιο θέμα. Το εκείπεδο τώρα είναι για δύο αγωνιστικές κλειστό. Δεν νομίζω την βλάπη να βοηθήσουμε ένα σωματείο. Άλλη μια φορά τα κάνουμε. Λοιπόν. Σωματείο Καραφιακός. Λέγει όμιλο και κλειδάρι. Πρώτος όμιλος. Καλά, θα σου το πω μετά. Θα σου το θυμίσω. Ο Χαραβιακός στον πρώτο όμιλο. Με κλειδάριθμο 2. Επομένως η Ηλιούπολη. Επομένως η Ηλιούπολη παίρνει το κλειδάριθμο 10 σε όποιον όμιλο και αν πληρωθεί. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου των Τετραλών. Και ακολουθεί ο Χολαργός. Πουεδράρα μου, πουεδράρα μου, γίγαντα. Μόνο έτσι μπορεί αυτή η ομάδα να ανέβει ψηλά. Μετά το τζανί, το χάος. Το 8. Θα μετράλουμε στον Α όμιλο με κλειδάριθμο 8. Επομένως, το σωματείο Ρουφ, που είναι επίσης, παίρνει το κλειδάριθμο 16 σε όποιο όμιλο είναι κληρωθεί. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του σωματείου Πουλαντός. Στον πρώτο όμιλο Χολαργός. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Αγίας Παρασκευής. Στον πρώτο όμιλο. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Γιάννας Ηλιούπολης. Στον
Η Γιάννα Ηλιούπολης παίρνει και ειδικό κλειδάριχο με τον Κωστήρα Ηλιούπολης. Ποιο ρεύμα? 6. Η Γιάννα Ηλιούπολης παίρνει τον κλειδάριχο 6. Συνεπώς, ο Κωστήρας Ηλιούπολης παίρνει τον κλειδάριχο 14. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Ηλιούπολη. Σημειώνω ότι η Ηλιούπολη έχει ήδη πάρει το κλειδάκι μου 10. Στο δεύτερο όμιλο, με κλειδάκι μου 10 η Ηλιούπολη. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Χαϊδαρίου. Επίσης θα πάρει και ειδικό κλειδάκι μου το Χαϊδάρι μαζί με τον Θρίαμβο. Όχι, 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 το χαρτάκι, συγγνώμη. Στο δεύτερο όμιλο. Εφτά. Το Χαϊδάρι λοιπόν είναι στο δεύτερο όμιλο με κλειδάκι μου 7, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου παίρνει το κλειδάκι μου 15. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Παλαιοφάλιδο. Στο δεύτερο συμπληρώθηκε η πρώτη οκτάδα, 4 στον Α όμιλο, 4 στον Β, φαίνεται στην οθόνη. Προχωράμε στη δεύτερη οκτάδα. Και παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Πανερυθραϊκός. Στο δεύτερο όμιλο ο Πανελληνικός, στο δεύτερο όμιλο. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Αθηναϊκός. Στο πρώτο όμιλο. Τώρα δίνουμε πρώτα τους υποχρεωτικούς. Λοιπόν, στον Αθηναϊκό, στον πρώτο όμιλο, παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Ολυμπιακού Ιωσήρων. Κλειδάριθμο 4 Ολυμπιακός Μουσείων, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ιάσονας παίρνει το κλειδάριθμο 12. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Γυμναστικού Συλλόγου Αργυρούπολης. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Κωστήρα Ηλιούπολης.
14. Γιατί διασταυρώνεται με τη Διάννη. Στο δεύτερο όμιλο. Ο Κωστήρας Ηλιούπολης στο δεύτερο όμιλο με κλειδά αριθμό 14. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της ΑΕ Ηρακλείου. Θυμίζω ότι η Λιούπολη που την πρέπει χρονιά στο πρώτο όμιλο. Η ΑΕ Ηρακλείου στο πρώτο όμιλο με την ΔΑΕ Ρυθμανιά. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Σούπερ. Θα παρακαλέσω λίγο ησυχία για να μπορέσουμε να μην γίνει κανένα λάθος. Στο δεύτερο όμιλο, τα Σούρμενα, στο δεύτερο όμιλο. Ναι. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Απόλλωνα Χαλανδρέου. Στο δεύτερο όμιλο από το Μαρκοφείο συμπληρώθηκε και η δεύτερη οκτάδα. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Παύλου. Θυμίζω ήδη ότι έχει το κλειδάρισμα 16. Σούρμενο, Παλαιστραϊκό. Στο δεύτερο όμιλο. Το ρούφ στο δεύτερο όμιλο με κλειδάρισμα 16. Νέα Ιωνία. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σωματείου Υφαίστειου.
ύφεστος. Στον πρώτο όμιλο. Ο ύφεστος στον πρώτο όμιλο θα πάρει και κλειδάριθμο. Με τον νέο περιστερίο. Κλειδάριθμο 3. Ο ύφεστος παίρνει το κλειδάριθμο 3, πράγμα που σημαίνει ότι ο νέο περιστερίο παίρνει το κλειδάριθμο 11. Άρης Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης στο πρώτο όμιλο. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Άγιαξ Τάβρου. Thank you.
Στο δεύτερο όμιλο κυκλοφορεί. Στον πίνακα βλέπετε τη διαμόρφωση των ομίλων και τώρα παίρνουμε στη διαδικασία κλειδαρίθμων. Από το πρώτο έχουν πάρει. Κλειδάριθμο 10.
ΑΕ πίεση του Άρης Μετρούπολης. Λιδάριθμο 13. Ο Κένταυρος Βρυνησίων. Λιδάριθμο 16. Και τα Μελίσσια. Λιδάριθμο 7. Και μέχρι να φτιάξουμε τους φιλαδίτες για το δεύτερο όμιλο, επαναλαμβάνω πρώτο όμιλο. Καραβιακός 2, Πετράλωνα 8, Πολαργός 14, Αγία Παρασκευή 5, Αθηναϊκός 6, Ολυμπιακός Λιωσίων 4, Ούσου Αργυρούπολης 10, ΑΕ Ηράκλειο 9, Νέα Ιωνία 1, Ιάσον 12, Ήφαιστος 3, Άρης Μετρούπολης 13, Τρίαβος Χαϊδαρίου 15, ΑΟ Περιστερίου 11, Κένταυρος Βρυνησίων 16 και Μελίσσια 7. Στο δεύτερο όμιλο, το 1. Σε ένα τέταρτο θα είναι οι αγωνιστικές που θα ανεβασμένες στο site της ΕΠΤΑ.